δεν το περιμένεις αυτό που έρχεται τώρα. Ω, Παναγία μου, πώς είναι έτσι. Ονειρό. Το δοκιμάζουμε τώρα. Όχι, το δοκιμάζουμε τώρα. Θα τον σκοτώσω. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά, καλά είσαι. Τραβάει, έχω τόσο καιρό να γυρίσω βίντεο που δεν ξέρω να το γυρνάω σωστά, φαντάσου. Με βλέπεις μαυρισμένη. Το άνοιξα. Ναι, με βλέπεις μαυρισμένη. Ε, δεν είμαι ρε παιδιά, δεν πήρα λίγο χρωματάκι τέλος πάντων. Γιατί μαύρισα. Καλό. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Βλέπετε μια σχετική αλλαγούλα γιατί η Μαριάννα ξεκουράστηκε μαζί με την καμερά της. Οι αφέλειες πάλι όμως τα ίδια πράγματα μείνανε. Μείναμε στα ίδια, αλλά δεν πειράζει. Επανήλθαμε. Λοιπόν, στο σημερινό μας βίντεο έχουμε έρθει. Γιατί έγινε αυτό. Όπως βλέπετε λοιπόν, σήμερα στο σημερινό μας βίντεο είναι ένα Bershka haul. Πήγα στα Bershka γιατί ότι έχουν άπειρες προσφορές, άπειρα πράγματα. Οπότε εφόσον πήρα αυτά τα πραγματάκια, είπα να σας τα δείξω εφόσον μου έχετε πει κιόλας ότι θέλετε Bershka haul. Here it is. Ορίστε εδώ λοιπόν. Δεν έχω νομίζω κάτι άλλο να σας πω έτσι ενημερωτικό. Πέρα από ότι ζεσταίνομαι, χωρίς σε further καθυστέρηση, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Φύγαμε. Μαζί στα κουλίτσα μας. Θα σας τα δείξω ένα-ένα. Ναι, προφανώς δεν θα σας τα δείξω όλα μαζί. Εδώ είναι παιδιά ένα haul. Πάρτε, ορίστε τα ρούχα και γεια σας. Όχι, ένα-ένα και θα είναι και try-on haul. Οπότε θα τα δοκιμάζω και πάνω μου για να δείτε. Ξεκινάμε το πρώτο πράγμα. Α, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει στο δοκιμαστήριο. Μπράβο σου, Μαριάννα, μπράβο σου. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν μπλουζάκι. Είναι ένα μπλουζάκι όπως καταλαβαίνετε. Είναι έτσι αυτό το θαλασσογαλάζιο καλοκαιρινό χρώμα. Μπλουζάκι θα το πω εγώ τώρα αυτό. Το πάκι βασικά. Είναι λίγο το ύφασμά του. Θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά όχι Μαριάννα. Σας λέω και μεγέθη, extra small το πήρα και κόστιζε 13 ευρώ. Μου κίνησε το ενδιαφέρον ότι έχει αδύνατες τυραντίτσες, τυραντούλες, μικρούλιγες, και ότι έχει αυτά εδώ πέρα τα γλυκούλικα έτσι παιχνιδιάρικα ράφλς κάτω-κάτω στην κυλίτσα. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Α, μα τι ωραίο ρεσί που είναι αυτό εδώ πέρα. Κοίταξε το γλυκούλικο και φλέρτι και ρομαντικό και δεν συμμαζεύεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά το πήρα και δεν το άφησα επειδή δεν μπορούσα να το πάρω μαζί μου στο δοκιμαστήριο. Ιδού λοιπόν και το από πίσω του. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ρομαντικό. Πολύ καλοκαιρινό, πολύ νησιώτικο. Σε τύπου πάμε πανηγύρι νησιώτικο με σορτσάκι και θα χορεύουμε σιρτό στα 2, σιρτό στα 3 και ό,τι άλλο σιρτό υπάρχει τέλος πάντων. Γλυκούλη! Πολύ καλό! Τι αγορές κάνω πάλι, Χριστιανή. Τι αγορές κάνω πάλι. Μπράβο μου. Επόμενο πραγματάκι το οποίο πήρα και είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ, παιδιά, όταν το είδα αυτό το πράγμα. Λέω αυτό το θέλω, είναι καλοκαιρινό. Λοιπόν, αυτό είναι σε μέγεθος medium και έκανε 18 ευρώ. Όντως, το πήρα 18 ευρώ. Δεν το ξέρω τι έκανε 18 ευρώ. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το πουκάμισο ιδέες. Χριστέ μου, φαίνομαι πολύ μαυρισμένη. Τέλος πάντων, αυτό το oversized πουκάμισο και crop μαζί. Πόσο καλοκαιρινό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο παίζουν. Μπορείς να το φορέσεις όχι μόνο σαν μόνο του, μπορείς να βάλεις και ένα άλλο τοπάκι τύπου αυτό εδώ πέρα το μαύρο από μέσα και να το έχεις αυτό από πάνω έτσι ρηχτό σε φάση. Δεν έδωσα και πολύ προσπάθεια για να φτιάξω το συγκεκριμένο outfit και φαίνεται έτσι λίγο πιο συγκροτημένη σαν άνθρωπος γενικότερα με κάτι τέτοιο. Ή μπορεί και εγώ να το φαντάζομαι και να το λέω μόνο από το μυαλό μου, δεν ξέρω. Πάμε να το δοκιμάσουμε να σας το δείξω φορεμένο. Τα κουμπάκια του βλέπω ότι είναι τα ξύλινα κουμπάκια, τα κλασικά τα ξύλινα κουμπάκια. Οκ. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε την πουκαμισιά. Καλά. Πόσο γλυκούλι. Τέλειο αέρινο καλοκαιρινό και όλα τα υπόλοιπα μαζί που είπα και πριν. Πόσο τέλειο. Εντάξει, τώρα βέβαια το σκέφτομαι γιατί έχω βάλει από μέσα το πάκι που φόραγα πριν το μαύρο και σκέφτομαι ότι ίσως θα είναι πολύ πιο ωραίο να μην βάλεις το πάκι από μέσα αλλά να βάλεις μπραλέτ για να αφήσεις έτσι και λίγο imagination. Κοίτα το τώρα που άνοιξα έτσι λίγο παραπάνω ένα κουμπάκι τυρί που φαίνεται με το μαύρο από μέσα. Κοίτα το! Ακόμα και με αυτό το παντελόνι, την παντελόνα από το AliExpress που φοράω τώρα. Ταιριάζει πάρα πολύ. Και άμα το θες έτσι και λίγο πιο έξτρα, ακόμη πιο έξτρα από ό,τι είναι, βγάζεις και τον ένα νόμο έξω και είσαι κουκλάκι. Μην πω και μαναράκι. Θα το πω, μαναράκι, δεν κατάλαβα. Πολύ καλό, ε. Πολύ ωραίο, μπράβο μου. Μπράβο μου που το βρήκα, μπράβο μου. Νομίζω ότι το έπαιρνα σε μικρότερο μέγεθο, δεν ξέρω αν θα μου άρεσε τόσο πολύ η εφαρμογή το όπως μου αρέσει τώρα. Έχει και δύο τσεπούλες εδώ πέρα, υπάρχουν όντως. Ναι, υπάρχουν όντως. Νομίζω καλά έκανε και το πήρα λοιπόν σε medium που είναι έτσι λίγο πιο oversized η όλη φασουλίτσα. Και ναι, μπορώ να πω ότι έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό. Θα το πάρω μαζί μου στο νησί. 100%. Α, επίσης, αν με ρωτήσετε τι πίνω, πίνω σκόνη πρωτεΐνη. Έγινε από χτες. Όχι, παιδιά, χωρίς πλάκα. Πρέπει λίγο να προσέξω λίγο το σώμα μου γιατί στις διακοπές λίγο ξόκυλα.
ξόκυλα λίγο πολύ. Με αποτέλεσμα να επανήλθα εδώ πέρα στα Αθήνας με 3 κιλά παραπάνω. Και μόνο και μόνο αυτό εδώ πέρα το ποτηράκι σε πίθει νομίζω. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το shaker βασικά. Shaker είναι. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να το χρησιμοποιώ και για καφέ. Λέτε να πειράξει. Μισό να σα δείξω και τι πρωτεΐνη πίνω. Κάτσε να το βρω γιατί κάπου εδώ μέσα είναι. Where are you, dear? Αυτή είναι, παιδιά, η πρωτεΐνη που χρησιμοποιώ. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώ και πίνω αυτή εδώ πέρα που έχει γεύση φράουλα. Φράουλα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα άλλη γεύση, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό εδώ πέρα μου θυμίζει πάρα πολύ σε γεύση την καραμπόλα. Το παγωτό καραμπόλα που τρέγαμε μικρή. Οπότε ξεγελάς έτσι λίγο τη φασούλα σου. Ανακατεύεις με νεράκι. Εγώ βασικά ανακατεύω με νερό, μπορείς να ανακατέψεις και με γάλα. Επίσης να σου πω ότι συχνά πυκνά βάζουμε για εκδοτικό κωδικό με τη MyProtein με κωδικό δικό μου. Οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να βλέπετε αυτούς τους κωδικούς, πότε ισχύουν και πότε υπάρχουν. Επόμενο πραγματάκι. Και θα με πεις τρελή. Το ξέρω ότι θα με πεις τρελή. Ποιος είπε ότι δεν είμαι όμως. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαιρινό Μπέρσκα Χολ και η Μαρία να πήρε πουλόβερ. Φούτερ, θέλω να πω, συγγνώμη. Ναι, κι όμως, παιδιά, τι να κάνω, το είχε προσφορά 6 ευρώ, πείτε μου να μην το περνά. Λοιπόν, φουτεράκι άσπρο, κάτασπρο, όλο άσπρο, το πήρα σε μέγεθος medium πάλι για να είναι πιο oversized η φάση του. Και γράφει εδώ πέρα, για αυτό το λόγο κυρίως το πήρα, συν 11, όχι 11, 1 και 18 AM. Ότι και καλά το είδες και δεν απάντησες το μήνυμα και κάτι τέτοια τώρα, ναι. Παιδιά, σας είπα, 6 ευρώ έκανε. Γενικά, όταν είναι καλοκαίρι, είναι ευκαιρία να ψωνίζεις χειμωνιάτικα. Γιατί αυτό εδώ πέρα το χειμώνα έκανε 10 ευρώ. Και μπορεί να μην έκανε κάποιος με 10 ευρώ, κάποιος μπορεί να έκανε 15 ευρώ στα Μπέρσκα. 10 ευρώ βλέπω εδώ πέρα, γιατί είναι η προηγούμενη του τιμή ακριβώς. Οπότε, μεγάλο tip και μεγάλο hack το οποίο το κάνω από πάντα, το καλοκαίρι ψωνίζουμε και καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα. Γιατί είναι πιο φθηνά τα χειμωνιάτικα. Πάμε να σας το δείξω φορεμένο. Τώρα πιστέψαμε αυτό που κάνω, μου σκοτώνει αυτή τη στιγμή που φοράω φουτεράκι να πούμε και έξω έχει 35 και 40 βαθμούς. Λοιπόν, βλέπετε το φουτεράκι εδώ πέρα, το logo, συν. Διαβάστηκε 1 και 18 AM. Διαβάστηκε και δεν απάντησε. Μέχρι και η μπλούζα στο διαβάστηκε μας άφησε. Βλέπετε, φτάνει πολύ πολύ χαμηλά. Τώρα βέβαια δεν κολακεύεται με το συγκεκριμένο παντελονάκι που το έχω επιλέξει. Αλλά νομίζω ότι άμα το βάλεις με ένα μαύρο τζινάκι, με μια μαύρη φούστα και το βάλεις από μέσα αυτό εδώ πέρα. Ονειρό. Τα μανίκια ακριβώς για το λόγο ότι το έχω πάρει σε medium είναι έτσι λίγο ένα τσικ πιο μακριά από ό,τι φυσιολογικά θα ήταν ένα φούτερ, αλλά εγώ έτσι το θέλω, έτσι μου αρέσει. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το λόγο, ειλικρινά. Πολύ ωραίο. Και για 6 ευρώ ή 7 ευρώ. 6 ευρώ νομίζω. Τα best 6 ευρώ που έχω δώσει τον τελευταίο καιρό, πραγματικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Όχι. Πήρα και δεύτερο. Πουλόβερ. Φουτέρι, θέλω να πω φούτερ. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο είναι αυτό το χρώμα το μουσταρδί. Το πήρα σε small. Να έχω ένα medium και ένα small, ρε παιδί μου, να δω ποιο μου κάθεται καλύτερα. Παιδιά, εν τω μεταξύ, τώρα που το θυμήθηκα, μου ήρθε φλασιά. Ρε παιδιά, αφού με βλέπετε στο δρόμο, γιατί δεν με χαιρετάτε και μου στέλνετε μετά μηνύματα στο Instagram. Μαριάννα, είσαι στα Μπέρσκα, έξω από τα Μπέρσκα. Μου στέλνει μια κοπέρα τη μύδια έξω από τα Μπέρσκα και ότι σκέφτηκε ότι θα κάνω haul, οπότε κατάλαβε τι βίντεο έρχεται. Εσύ ξέρει από πολύ πιο πριν τι βίντεο ερχότανε και δεν ήθελε να μου μιλήσει γιατί τρεπότανε. Γιατί! Εγώ ντρέπομαι πολύ πιο πολύ να σας χαιρετάω, να ξέρετε. Ντρέπομαι γιατί νιώθω λίγο awkward, ρε παιδί μου. Νιώθω ότι δεν ξέρω τι να πω. Αυτό το πράγμα νιώθω. Συνεχίζουμε με το haul. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό εδώ πέρα έκανε και αυτό 6 ευρώ. Παιδιά, έκανε και αυτό 6 ευρώ. Είναι ακριβώς η ίδια γραμμή, αλλά έχει γραμμένο κάτι πάρα πολύ αστείο. Το οποίο το δείχνα στον Μπάμπι για πλάκα. Και του λέω, χαχα, Μπάμπι, κοίτα τι γράφει. Και μου λέει, πάρτο με, ρε, πάρτο. Και γράφει αυτό. I'm famous on social media. Εδώ γελάμε. Εντάξει, δεν είναι γραμμένο με μεγάλα γράμματα για να το πάρει το μάτι κατευθείαν μόλις το δει κάποιος. Είναι πιο μικρά έτσι γραμματάκια για κάποιον που κάθεται μαζί σου και σε ξέρει, ρε παιδί μου. Ότι δεν είστε ψωνάρα, αυτό εννοώ. Όσοι ασχολούνται με φωτογραφία, με βίντεο κτλ., ξέρουν ότι αυτό το χρώμα γράφει πάρα πολύ ωραία στην κάμερα. Τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ για μένα. Ότι αυτό σε συνδυασμό με τη μάπα μου και σε συνδυασμό με το χρώμα του σώματός μου έχει πολύ ωραίο γράψιμο. Τώρα τι να κάνω. Κοίτα εδώ και για φουλάρι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Next. Και το δεύτερο λοιπόν το πουλοβεράκι μας εδώ πέρα. I am famous on social media. Θα ήθελα, αλλά όχι. Wanna be famous on social media. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτό εδώ πέρα, άμα ξέρεις λίγο από τη φάση πώς να το δένεις εδώ πέρα, ένα μικρό κομπάκι, επειδή μου κατάλαβες, θα ήταν το absolute τέλειο. Ή άμα θέλεις από μόνη σου κιόλας να το κόψεις αυτό εδώ πέρα, την όλη φάση και να ξέρεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα, νομίζω θα ταιριάζει πάρα πολύ. Αν όμως και πάλι είσαι από αυτούς που σου αρέσουν απλώς να είναι έτσι λίγο ψηλό φαρδί, ψηλό μακρύ κτλ. Και δεν είσαι του crop top γενικώς, τότε είναι ό,τι πρέπει αυτό εδώ πέρα το footer, πραγματικά. Το έχετε καταλάβει ότι μπερδεύω τα footer με τα pullover και με δουλεύετε τώρα ψηλό χαζί, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Και όταν λέω ότι αυτό το χρώμα σε συνδυασμό με τα μαλλιά μου, το πρόσωπό μου, το χρώμα δερματός μου και όλα ταιριάζει γάντι on camera, καταλαβαίνετε ότι το εννοώ. Το εννοώ, δεν θέλω να περιαυτολογήσω. Επόμενο!
κάνω. Θα σας πω σε αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι ένα πάρα πολύ απλό basic rose το πάκι, γεια σας. Όχι εντάξει, θα το αναλύσω προφανώς. Τι νομίζετε? Το πάκι εδώ, small, έκανε 6 ευρώ. Δηλαδή αυτό, παιδιά, τώρα το τοπάκι, το καλοκαιρινό, το μισό ύφασμα, κόστησε ίδια ακριβώς με τα δύο φούτερ. Πώς γίνανε αυτό? Το μαλλί σου έπρεπε να το είχα ισιώσει ή να το είχα κάνει μπούκλα, κάτι τέλος πάντων. Δεν πειράζει, θα το ανεχτούμε για την ώρα. Basic rose το πάκι, το είχε και σε άλλα χρώματα, το είχε και σε άσπρο, το είχε και σε μαύρο. Νομίζω το είχε και σε χακί ή όχι. Όχι, πρέπει να το είχε και σε μπλε. Δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα χρώματα, εγώ προφανώς θα έπαιρνα ροζ. Γιατί για τη Μαριάννα μιλάμε, πάμε να το δοκιμάσουμε να σας το δείξω. Woohoo! Pink on pink. Hot pink σε nude pink. Πόσο ωραίο αυτό το outfit, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα συνδυαζότανε. Λοιπόν, απλό basic μπλουζάκι, θα πάω αύριο κιόλας και θα το πάρω και στα υπόλοιπα χρώματα. Πραγματικά όμως. Δεν είναι πολύ χαμηλό το κόψιμο στο στήθος, έτσι ώστε να φαίνεται το σουτιάν απ' έξω, το οποίο είναι ενοχλητικό, με ενοχλεί πάρα πολύ όταν γίνεται. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και κρίμα, γιατί πρέπει να ξαναπάω αύριο για να πάρω και τα υπόλοιπα χρώματα. Ειδικά σε μαυρισμένο κορμί, δείχνει πάρα πολύ, παιδιά. Βασικά, γενικά νομίζω όλα τα χρώματα δείχνουν πάρα πολύ σε μαυρισμένο κορμί. Κορμιά. Και ότι είναι φυσικά crop top, γιατί είπαμε για τη Μαριάννα μιλάμε. Εν μεταξύ φαίνεται πολύ πιο μαυρισμένα τα χέρια μου παρά η κοιλιά μου. Πώς γίνεται αυτό για μία ακόμη φορά? Σώμα μου, φτιαγμένα από πυλό, συνήλθε σε παρακαλώ. Έκανε και ρήμα. Δεν το περιμένεις αυτό που έρχεται τώρα. Λοιπόν, η Μαριάννα με τα παντελόνια, θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει ένα θέμα. Δυσκολεύεται να βρει παντελόνι, και αφού το ξέρουμε εξαπανέκαθεν που λέμε. Κάπως θερμίστηκε. Ας πιούμε σε αυτό. Εξαπανέκαθεν λοιπόν έλεγα ότι η Μαριάννα έχει πρόβλημα με τα παντελόνια. Κυρίως τα τζιν τα παντελόνια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλα στη μέση και στενά στα μπούτια. Οπότε δεν θα ασχολιόμουν εγώ με παντελόνια, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως λοιπόν κοιτάγαμε δεξιά και αριστερά, μου λέει ο μπάμπης, ρε παιδί μου, δεν το δοκιμάζεις και αυτό εδώ πέρα το παντελονάκι που θα σας δείξω τώρα? Το δοκίμασα και λέω ότι θα το πάρω, γιατί είναι ένα διαφορετικό στυλ το οποίο δεν έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου και ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσω να δω αν μου ταιριάζει τέλος πάντων. Το παντελόνι λοιπόν, ετοιμαστείτε για αυτό που έρχεται. Είναι αυτό. Πώς λέγεται τώρα αυτό το παντελόνι? Είναι αυτά με τις πολλές τσέπες. Είναι από αυτά με την αλυσίδα στο πλάι. Είναι τα του μεταλλού και της μεταλλού τα παντελόνια. Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Έχει ένα χρώμα έτσι πράσινο, λαδί, μέντα κάπως. Και κόστιζε 15 ευρώ από 23. Εκτόσεις, εκτόσεις, εκτόσεις. Θα σας το δοκιμάσω τώρα για να το δείτε. Μιλάμε για πολλές τσέπες όμως, έτσι. Τσέπη εδώ, τσέπη εδώ, τσέπη στον κόλο, τσέπη παντού. Εδώ πέρα κάτω είναι που μαζεύει στον αστράγαλο. Δηλαδή δεν είναι φαρδί στον αστράγαλο, στενεύει. Με λάστιχο. Το δοκιμάζουμε τώρα. Όχι, το δοκιμάζουμε τώρα. Ωχ, Παναγία μου, πώς είναι έτσι! Θα τον σκοτώσω! Το παντελόνι που μου διάλεξε. Θέλω να μου γράψετε τώρα σχόλια να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτό πέρα το παντελόνι. Και αν έκανε καλή επιλογή ή όχι. Εν τω μεταξύ, fun fact. Συγγνώμη, πρέπει να διακόψω για να πω ένα μικρό story time. Έτσι όπως ήμασταν στα Μπέρσκα και ψάχναμε για παντελόνι να δούμε τι θα δοκιμάσω, μου κάνει ο μπάμπης το 32, τι είναι. Μικρό, του λέω. Συγγνώμη, γέλασα, αλλά φοράω 36 με 38. Και μου φάνηκε αστείο που μου είπε το 32 τι είναι. Συνεχίζουμε στα δικά μας. Πείτε μου, πώς σας φαίνεται αυτό εδώ πέρα το παντελονάκι? Μ' αρέσει που έχει το λάστιχο στη μέση. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Γιατί είπαμε, έχω θέμα ότι μου είναι μεγάλα στη μέση. Μ' αρέσει η αλυσίδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα και με το μπλουζάκι εδώ πέρα νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Το μόνο μου πρόβλημα θα ήταν ότι δεν ξέρω με τι παπούτσια πρέπει να τα ταιριάξω. Ναι, άμα παρατηρήσει καλά-καλά, οι κάλτσες μου είναι διαφορετική μία από την άλλη. Αλλά δεν έχει καμία πολύ σημασία. Είναι ένα διαφορετικό στυλ αυτό που σας λέω. Είναι διαφορετικό στυλ το οποίο δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Οπότε δεν έχω κάτι παρόμοιο και ήθελα να υπάρχει κάτι τέτοιο στην ντουλάπα μου σε περίπτωση που θέλω να ντυθώ λίγο πιο edgy. Να το πω. Θα το πω έτσι. Αλήθεια όμως θέλω να μου πείτε οπωσδήποτε, να μου γράψετε στα σχόλια, να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτό το παντελόνι. Τα μαγαζάκια μου ήταν ανοιχτά τόση ώρα. Περιμένω τα σχόλιά σας. Please, like, please, please now. Τελειώνω, το κλείνω εδώ. Και προχωράω στο επόμενο. Μπλουζάκι προφανώς. Καλοκαιρινό μπλουζάκι, basic. Το βλέπεις έτσι και λες αυτό χωράει σε μένα. Και όμως παιδιά στρετσάρει πάρα πολύ. Χωράει, μην αγχώνεστε, χωράει. Off shoulder, λεβαντί μαζί με άσπρο χρώμα. Κόστιζε 8 ευρώ, Θα σας το δείξω και φορημένο. Δεν είναι crop top. Φτάνει μέχρι πιο κάτω από τον αφαλό. Φτάνει αυτό εδώ πέρα, να ξέρετε. Και είναι πάρα 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 πάρα, πάρα πολύ stretchy. Δηλαδή, δες εδώ. Το βλέπεις πως άνοιξε. Πολύ. Α, ρε φίλε, και αφού το παντελόνι πάει με αυτή την μπλούζα, μπράβο! Λοιπόν, η μπλούζα βλέπετε όπως σας είπα είναι πολύ stretchy. Τώρα κάνετε, μην κοιτάτε την καμερά μου. Το θέμα είναι να κοιτάτε το μπλουζάκι. Συγγνώμη, αλλά κάτι καλύτερο από αυτό το πλάνο δεν μπορώ να κάνω πραγματικά. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πέρα το μπλουζάκι. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα off-shoulder και είναι από τα off-shoulder τα οποία είναι ασφαλή. Δηλαδή, δεν θα κάνει κάποια κίνηση και θα φανούν τα πάντα σου και δεν θα μείνει εκτεθειμένη. Πολύ θετικό αυτό. Επίσης, μου αρέσουν πολύ τα off-shoulder τα οποία δεν πέφτει αυτό εδώ πέρα συνέχεια και το γεγονός ότι είναι στρέτσι και είναι έτσι το ύφασμά του το οποίο ουσιαστικά αγκαλιάζει και σφίγγει το σώμα σου, σου κάνει να μην πέφτει αυτή εδώ πέρα τη ραντούλα που είναι εκνευριστική συνέχεια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πολύ cute.
Μ' αρέσει. Mm-hmm. Και με το outfit πάει πάρα πολύ. Wow. Καλά, φαίνομαι πάρα πολύ μαυρισμένη. Αλλά δεν είμαι τόσο αλήθεια. Ίσως να είναι λίγο ενοχλητικό το γεγονός ότι πετάνε έτσι ορισμένα λίγα πραγματάκια τέτοια εδώ πέρα. Τα οποία δεν ξέρω τι είναι, αλλά υποθέτω ότι άμα τα κόψω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ε. Θυμήθηκα τι πήρα. Λοιπόν, πήρα και κάποια αξεσουάρ από τα Μπέρσκα, παιδιά, γιατί παιδιά είχαν πραγματικά πάρα πολύ καλές τιμές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν γινόταν να μην το εκμεταλλευτώ αυτό το πράγμα εγώ, η Μαριάννα. Πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο τι είναι τώρα. Είναι τύπου scrunchy, αλλά μαζί με επιπλέον υλικό υφασμάτων από κάτω. Για decoration στο μαλλί σου. Ναι, κατάλαβες θέλω να σου πω. Τώρα τι γίνεται με τούτο εδώ. Δεν μπορώ να το ανοίξω. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό εδώ πέρα. Είχε άπειρα χρώματα, σχέδια, ό,τι θέλεις. Είχε και πουά μαύρο, αλλά επειδή εγώ έχω σκούρο μαλλί, θέλει κάτι ανοιχτό χρώμα. Και οι επιλογές μου ήταν είτε αυτό, είτε το λεοπάρ. Με έχεις για να φοράω λεοπάρ. Οπότε, τι κάνεις, πιάνεις το μαλλί σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το φορέσεις αυτό εδώ πέρα. Καταρχήν στο χέρι. Φαντάζεσαι να κυκλοφορώ έτσι. Πλάκα θα έχει για καλοκαίρι, αμέ, γιατί όχι. Κατά δεύτερον, μπαίνει στα μαλάκια σου αλογουρά, έτσι εδώ πέρα, και μένει αυτό εδώ πέρα κοκαλάκι, το χρησιμοποιεί σαν κοκαλάκι, και μένει αυτό εδώ πέρα σαν ουρίτσα τέλος πάντων. Και τρίτη κατάσταση και περίπτωση είναι δένει αλογουρά και μετά κάνει πλεξούδα στην αλογουρά και μπλέκει και αυτό εδώ πέρα μαζί. Ε, ποιο Pinterest και τι ideas τώρα είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι το μέλλον αυτά εδώ πέρα, να το ξέρετε, είναι το μέλλον. Last but not least, έχω ένα κομμάτι, μια κομματάρα, το οποίο το σκεφτόμουν να σου πω την αλήθεια να το πάρω, να μην το πάρω, γιατί έπρεπε να πάω στο δοκιμαστήριο να το δοκιμάσω για να αποφασίσω αν θα το πάρω. Γιατί ήταν πολύ ζωτική σημασία στο να το δοκιμάσω, όπως καταλαβαίνεις. Είναι... θα πνιγώ, Παναγία μου. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το One Piece. Δηλαδή, είναι και τοπάκι και παντελονάκι μαζί, όπως καταλαβαίνετε τέλος πάντων. Το οποίο έχει αυτό το περίεργο pattern. Θυμίζει λίγο λεοπάρ, αλλά δεν είναι λεοπάρ. Γιατί δεν έχει τα χρώματα του λεοπάρ. Οπότε, μάλλον τα χρώματα του λεοπάρ είναι που με ενοχλούν. Κόστιζε 13 ευρώ και δεν ήξερα πώς θα μου πάει αυτό εδώ πέρα το από πάνω το σημείο. Άμα μπορείς να δεις, κάνει λίγο έτσι λίγο φουφουλίτσες, ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες, βολανάκια μικρούλικα. Και από κάτω είναι κανονικά παντελονάκια, αεράτο, μια χαρά, όλα ωραία, όλα καλά. Οπότε λοιπόν το δοκίμασα. Και πίστηκα. Μένει να πείσω και εσάς τώρα μόνο. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Να το λοιπόν και το τελευταίο μας κομμάτι. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ. Μου θυμίζει για κάποιο λόγο. Κάτι το έχω βάλει λίγο στραβά εδώ πέρα. Λοιπόν, μου θυμίζει για κάποιο λόγο. Πώς λεγόταν εκείνο το καρτούν που είχαν ένα αυτοκίνητο που δεν είχε ρόδες και ήταν τα πόδια τους οι ρόδες. Η οικογένεια Flintstones. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, αλλά αυτό το πράγμα μου θυμίζει αυτό εδώ πέρα. Το pattern με τα χρώματα και την κάλτσα μου. Παιδιά, όχι χωρίς πλάκα, είναι πολύ ωραίο. Αγκαλιάζει το σώμα ακριβώς εκεί που πρέπει να τα αγκαλιάσει και σου κάνει έτσι ένα πιο hourglass shape. Λέμε τώρα. Θα θέλαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Γενικά δεν περίμενα αυτό εδώ πέρα το στυλ εδώ πέρα ψηλά να είναι έτσι. Περίμενα να δίνει πολύ όγκο, unnecessary όγκο, το οποίο δεν το κάνει τελικά. Και θετικό τεράστιο που του το δίνω εκεί πέρα στα Μπέρσκα, έχει ρυθμιζόμενες τυράντες. Γιατί έχουμε πει ότι δεν έχουμε όλες τις γυναίκες τον ίδιο σωματότυπο για να μας κάνουν ακριβώς τα ίδια μεγέθη, τα ίδια νούμερα, τα ίδια μήκη κτλ. Οπότε πετάς, κοτσάρεις μια ρυθμιζόμενη τυράντα και τελειώνει η ιστορία. Έχεις λύσει το πρόβλημα όλων των γυναικών πλέον. Νομίζω μ' αρέσει. Νομίζω μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να μου γράψετε επίσης στα σχόλια ποια από αυτά τα κομμάτια ήταν το αγαπημένο σας. Και τώρα μου ήρθε η ιδεάρα να φοράς αυτό και αυτό στο μαλλί. Τέλειο. Έκανα summer outfit για photoshooting. Το έκανα. Και αυτό τελειώνει. Και αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Αν θέλετε να σας κάνω haul από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, είτε ελληνικό, είτε online shop, είτε κινέζικο, είτε αγγλικό, αμερικάνικο, από το Ισραήλ, δεν ξέρω από πού θέλετε να σας κάνω haul, γράψτε το από κάτω στα σχόλια, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι άλλο έχω να σας πω, νομίζω αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, το πιο βασικό, μην ξεχάσετε να κάνετε το που σας αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Ελπίζω να μην άφησε δαχτυλιά πάνω στο φακό. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια!